Πρόσφορα μπορεί να ζυμώσει η γυναίκα όταν έχει περίοδο. Ναι, τώρα είναι αυτή που ήρθε τώρα η απορία. Τώρα εδώ θα σας εξομολογηθώ μία περίπτωση. Είπα θα σας εξομολογηθώ. Ακούστε γιατί. Αυτά τα θέματα είναι φοβερά ριζωμένα μέσα στο λαό μας. Αν θα πείτε σε μία γυναίκα ότι να μην πας στην εκκλησία, να μην κοινωνήσεις, να μην ασπαστείς, να μην πάρεις αντίδωρο, και αυτή η γυναίκα πρέπει τουλάχιστον μία Κυριακή το μήνα να μην πάει στην εκκλησία, τουλάχιστον. Λέμε λοιπόν και κάνουμε κάτι το μεσοβέζικο. Είπα θα ξομολογηθούμε. Κάτι το μεσοβέζικο. Λέμε στην εκκλησία θα πηγαίνεις, και να υπάρχει περίοδος θα πηγαίνεις στην εκκλησία. Να κοινωνήσω? Μη κοινωνήσεις. Να προσκυνήσω? Κατά μείζωνα λόγο δεν θα πρέπει, αφού δεν θα πρέπει να κοινωνήσεις, μη προσκυνήσεις. Με αυτό τι κάνουμε? Λέμε να πάει στην εκκλησία για να μην στερηθεί τον εκκλησιασμό, αλλά δεν αφήνουμε όλα τα άλλα. Να πάρω αντίδωρο? Μη πάρεις αντίδωρο. Αν υποτίθεται ότι πήρε μια γυναίκα αντίδωρο, θα την κρεμάσουμε? Μα είπαμε, εξηγήσαμε τα προηγούμενα. Μα αν είναι δυνατόν. Αλλά κυρίως μένουμε στο θέμα της Θείας Κοινωνίας. Αν εκείνη πει να σπαστώ την εικόνα και πούμε εμείς να την σπαστείς, μα πάτερ, αμέσως. Είναι εκείνο που έκανε και ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί, με το θέμα των ειδωλοθήτων. Ακούστε το, για να μην νομίσω ότι κάνω καμιά αβαρία. Είναι θέμα ωριμότητος πνευματικής. Λέει, ειδωλόθητα, δηλαδή σφάγια που θυσιάστηκαν σε θεούς ψεύτικους. Δεν υπάρχουν θεοί, ένας είναι ο Θεός. Εσύ έτσι λέγει αγαθήν συνείδεση. Φάει και το ειδωλόθητο. Πήγαινε δηλαδή, πήγαινε στο χασάπι. Μη ρωτήσεις το χασάπι, γιατί εκεί τα δίνουν τα κρέατα. Στο χασάπι από τα θυσιαστήρια. Αγόρασε κρέας, πήγαινε σπίτι σου, μαγείρεψε το κεφάτι. Όταν πας σε κάποιο τραπέζι και σου πούν, σου πει ο πλαϊνός σου, εσύ δεν εξετάζεις αυτά που σου βάζει που σε καλεί ο άνθρωπος να φας. Δεν εξετάζεις, δεν ρωτάς τι κρέας είναι αυτό. Σου πει ο διπλανός σου, αυτός που κάθεται δίπλα σου, ξέρεις, αυτό το κρέας είναι ειδωλόθητον, τότε μη το φας. Δεν θα το φας? Θα μου πείτε εδώ είναι μεσοβέζικο? Όχι. Δια την συνείδηση αυτού νου. Διότι αυτός, το λέει ο Απόστολος Παύλος, δια την συνείδηση αυτού νου. Διότι αυτός θα σκανδαλιστεί αν εσύ το φας. Και μάλιστα θα είναι να πει, και η δική μου ελευθερία λέγει δεσμεύεται από την συνείδηση του άλλου. Ναι, γιατί το υπαγορεύει η αγάπη. Να μην σκανδαλίσει ο άλλος. Και γιατί σκανδαλίζεται ο άλλος? Δεν είναι όριμος. Έτσι θα λέγαμε και εδώ αυτό το θέμα. Αν πούμε, ξέρετε κύριοι, δεν υπάρχει τίποτα από αυτό. Είναι ριζωμένο μες στο λαό μας και θα πούν καινοτομίες κάνει ο πατήρ Αθανάσιος. Γι' αυτό κάτι προχωρούμε, λέμε θα πας στην εκκλησία, αλλά μη κοινωνήσεις. Και τώρα εδώ, να ζυμώσω πρόσφορο? Μη ζυμώσεις. Μη ζυμώσεις. Άμα υπάρχει αυτό, τελείωσε. Σας είπα όμως, δεν έχει σημασία. Αλλά μη ζυμώσεις. Για να μην πείτε ότι καιροτομούμε. Αυτό είναι όλο. Το θέμα της εγκρατείας, μια που τώρα συλλήφθην τα είπαμε. Το θέμα της εγκρατείας και της Θείας Κοινωνίας. Οφείλεται εγκράτεια πριν κοινωνήσουμε. Και αν η Εκκλησία λέγει, το λέγει ο Άγιος Νικόδημος, και λέει δεν είναι γραμμένο σε κανέναν κανόνα, αλλά το βγάζουμε έμεσα γιατί θέλει να πει για την νηστεία πόσο πρέπει να νηστεύσουμε, λέει ο Θεός είπε για την μίξη των συζύγων στην Παλαιά Διαθήκη, τότε που επρόκειτο να πάρουν τον νόμο, λέει σε μια υποσημείωση, είπε τρεις μέρες να εγκρατευτούν οι άνδρες. Εάν λοιπόν τρεις μέρες να εγκρατευτούν δια το μείζον, δια το μεγαλύτερο, πολύ περισσότερο, είναι πολύ ή τρεις μέρες για νηστεία. Το βλέπετε. Το λέει ο Άγιος Νικόδημος στην ερμηνεία των κανόνων. Συνεπώς,
η εγκράτεια των συζύγων 3 ημέρες. Επιθυμούν περισσότερο, κρατήστε και 1 χρόνο. Αυτό γίνεται μετά και αρετή. Θέλετε πιο πολύ, σώλησα τη ζωή. Κάνετε εγκράτεια, δικό σας θέμα είναι. Αλλά εάν όμως είναι θέμα συζύγων, δηλαδή θέμα που μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα, η εγκράτεια είναι 3 ημέρες. Βάλτε και μια ημέρα που θα κοινωνήσουμε. Πρέπει να έχουμε εγκράτεια την ημέρα που θα κοινωνήσουμε. Θέλετε περισσότερες ημέρες και μετά τη Θεία Κοινωνία, πάλι δικό σας θέμα είναι. Αλλά η Εκκλησία μας λέει 3 ημέρες και την ημέρα που θα κοινωνήσεις. Τίποτε άλλο. Είμαι σαφής? Λοιπόν, αυτά για απόψε, αγαπητοί.